έδειξε την καταστροφή του ρωσικού GRPK, Panzer-S και του BTR-80 με το τελευταίο ντρόν επίθεσης της Τουρκίας. Η Τουρκία δημοσίευσε βίντεο από την καταστροφή ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Φαίνεται να είναι η περιοχή Ιντρίμ στη Συρία. Το βίντεο δείχνει την καταστροφή δύο τεμαχίων ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού με αεροσκάφος Άκιντσι, επίθεση αναγνώρισης χρησιμοποιώντας ένα άγνωστο πυρομαχικό αέρα, το MAN-T. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θυμίζουν στον ρωσικό στρατό τη δύναμη της Τουρκίας, όπως επισημαίνουν, και τι είναι αξιοσημείωτο να πράξει, κρίνοντας από τον τύπο εδάφους. Το βίντεο δείχνει την καταστροφή του ρωσικού BTR-80 και του Panzer-SR, αμυντικά συστήματα πυράβλων, στην επαρχία, όπως είπαμε, Ιντλίμ της Συρίας. Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται ήδη για μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τουρκικών μισθοφόρων. Αυτό που ανακάλυψε, σας το είχα σε ξεχωριστό βίντεο εχθές. Στα πλάνα βίντεο που παρουσιάζονται μπορούμε να δούμε μια επίδειξη του τρόπου με τον οποίο το τουρκικό αεροσκάφος Ακίντσε νυχνεύει ρωσικό εξοπλισμό και πώς εκτοξεύει τα πυρομαχικά μάντι. Έχει αυξημένο εύρος πτήσης, το καθιστά βέβαια εφικτό για τον οπλισμό πυράβλων και πυροβόλων του ρωσικού συστήματος πυράβλων αεροπορικής άμυνας Panzer-S και κατέστρεψε με επιτυχία από ό,τι γράφουν τον ρωσικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, η δήλωση αυτή είναι η απάντηση της Άγκυρας στις επιτυχείς επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού κατά των θέσεων των Τούρκων μισθοφόρων και για τις πρόσφατες πληροφορίες ότι οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις ετοιμάζονται να καταστρέψουν τη μεγάλη αυτή αποθήκη που ανακαλύφθηκε βαρέως τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισμού με πυρομαχικά και άλλα στην επαρχία Ιντλίμ, επίσης τονίζουν. Τι είναι το MAM, όπως ακούγεται, μίνι άκυλη νιουχιμάτ στα τουρκικά, κάπως έτσι, Smart Micro Munition. Είναι ένα έξυπνο σύστημα πυρομαχικών GPS, INS, καθοδηγούμενο από λέιζερ, που παράγεται από τον τουρκικό κατασκευαστή αμυντικής βιομηχανίας Rocketsan. Το MAM έχει αναπτυχθεί για μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα, UAV, ελαφριά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη και αποστολές εδάφους-εδάφους για πλατφόρμες αέρα χαμηλής χωρητικότητας. Η Rocketsan ισχυρίζεται ότι το MAM μπορεί να επιλέξει σταθερούς και κινούμενους στόχους με υψηλή ακρίβεια. Το MAM είναι ένα σύστημα καθοδήγησης με λέιζερ που παράγεται από τη Rocketsan για οπλισμένα ελαφρά αεροσκάφη. Το MAM-C είναι η υψηλή εκρηκτική παραλλαγή, ενώ το MAM-L είναι η θερμοβαρική. Το μεγαλύτερο από αυτά, το MAM-T, είναι η παραλλαγή μεγάλης εμβέλειας. Το MAM-T, το νέο μέλος της οικογένειας, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δοκιμής πυροδότησης και μάλιστα έγινε προχθές βάσει του γνώσιμου πληροφορία ΣΑΜΠΑ. Το Panzer, πυραυλικό σύστημα οικογένειας αυτοπροωθούμενο μεσαίου βεληνικού εδάφους αέρος, πύραυλοι, πυροβολικού, εντεοπορικά συστήματα. Ξεκινώντας με το Panzer-S1, το όνομα αναφοράς του ΝΑΤΟ είναι SA-22 Greyhound. Στην πρώτη έκδοση παράγεται από την KBP, Instrument Bureau Uvtula, η περιοχή της Ρωσίας. Το σύστημα είναι μια περαιτέρω ανάπτυξη του 2K22 Tunguska, όνομα αναφοράς ΝΑΤΟ, SA-19, SA-11 και χρησιμοποιεί στα διακαραντά σε στοιχεία τόσο για την απόκτηση στόχου όσο και για την παρακολούθηση. Το Panzer-S1 σχεδιάστηκε για να παρέχει σημειακή άμυνα στρατιωτικών, βιομηχανικών, διοικητικών δεδοστάσεων εναντίον αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πυρομαχικών ακριβίας, πυράβλων του αζέρας, όπως λέμε, και UAV, και να παρέχει πρόσθετη προστασία στις μονάδες αεροπορικής άμυνας εναντίον εχθρικών αεροπορικών επιθέσεων που χρησιμοποιούν πυρομαχικά ακριβίας, ειδικά σε χαμηλά ως εξαιρετικά χαμηλά ύψη. Η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση έγινε το 1995 με το ραντάρ 1L36, αργότερα σχεδιάστηκε άλλη,
Είναι ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας εδάφους, μικρής έως μεσαίας εμβέλειας, τροχού ή σταθερού με 2-3 αερομεταφορείς. Η αεροπορική του άμυνα αποτελείται από αυτόματα αντιαεροπορικά όπλα, πυράβλους επιφανείας αέρος, με ραντάρ ή οπτικό εντοπισμό στόχου και ραδιοεντολή. Σκοπός του είναι η προστασία των στόχων των πολιτικών στρατιωτικών σημείων, περιοχής ή μηχανοκίνητες δυνάμεις ως συνταγματικού μεγέθους, είτε ως αμυντικό περιουσιακό στοιχείο της ψηλότερης κατάταξης συστημάτων αεράμυνας, όπως είναι η S-300 ή η S-400. Το σύστημα έχει δυνατότητα για αποστολές κατά των πυρομαχικών. Μπορεί να χτυπήσει στόχους στην ίσαλο γραμμή πάνω από το νερό. Μπορεί να λειτουργήσει σε πλήρως αυτόματη λειτουργία και έχει τη δυνατότητα να εργάζεται σε μια εντελώς παθητική λειτουργία. Η πιθανότητα χτυπήματος ενός στόχου για ένα πύραυλο δεν είναι μικρότερη από 0,7 με χρόνο αντίδραση 4-6 δευτερόλεπτα. Μπορεί να πυροβολήσει πυράβλους, οπλισμού, όπλου, ενώ ακόμη κινείται. Το Άκεντσι, το τουρκικό, είναι μη επανδρομένο στρατιωτικό όχημα μαχητικών UCAV της Τουρκίας. Χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα έξυπνα πυρομαχικά που περιγράψαμε και αναπτύχθηκαν από τον κορυφαίο εργολάβο άμυνας, την Ρόκετσα. Ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ είναι ο διευθυντής τεχνολογία C2O της Baikar Makina, ο οποίος παράγει το UCAV μαχητικό ντρόν με MAM-T, MAM-C και MAM-L Smart Micro πυρομαχικά. Να, με στόχευση λέιζερ. Είδα πολλά που έχει θέσει βίντεο και στο Twitter. Οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις με πυρομαχικά πραγματοποιήθηκαν με το Άκεντσι PT-3 στις 17 Απριλίου, ενώ η δεύτερη δοκιμαστική πτήση με πυρομαχικά πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου βάσει πάλι των πληροφοριών της εφημερίδας Σαμπάχ. Το βίντεο.